Φίλες και φίλοι, αναστάσιμη η σημερινή εκπομπή, χαρούμενη και πανηγυρική. Σας ευχόμαστε ολόψυχα, Χριστός Ανέστη, στις καρδιές μας, να έχουμε την υγεία μας όλοι και ευχόμαστε και στην Ομογένεια τα καλύτερα, να συνεχίζουν να τηρούν τις παραδόσεις μας με ευλάβεια και με αγάπη όπως το κάνουν κάθε χρόνο. Έχουμε κοντά μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Δαμασκηνό, τον Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου, που σε πολύ καλή διάθεση βρίσκεται δίπλα μας για να μας μεταδώσει το αναστάσιμο μήνυμα. Σεβασμιότατε, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Και αλήθως, Ανέστη. Ο λόγος σε εσάς για το αναστάσιμο μήνυμα. Αγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη. Κάθε έτος πανηγυρίζουμε λειτουργικώς και υμνούμε λατρευτικώς τον Αναστάντα Χριστόν. Ταυτίζουμε τη ζωή μας με τη ζωή της ζωής ημών. Του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, μετέχοντες των παθών της ταφής της Αναστάσεώς Του, όπως μαρτυρεί το εκ του κανόνος της Αναστάσεως, χθες είναι θαπτώμην σε Χριστέ, συνεγείρω με σήμερον Αναστάντηση, συνεσταυρούμεν σοι χθες. Ο ύμνος Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθόμεν την πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, προτρέπει έκαστον εξ ημών να δείξει τη λαμπρότητα της Αναστάσεως με τον ασπασμόν της αγάπης, αφού πρώτα συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Μόνο τότε θα εμπορέσουμε να βιώσουμε αληθώς την Ανάσταση του Χριστού, να διατρανώσουμε εν χάριτι το Χριστός Ανέστη, όταν συγχωρήσουμε τον αδελφόν από τον καρδιόν ημών. Ο αναστάσιμος χαιρετισμός είναι βιωματικός. Βιώνουμε δε την Ανάσταση του Χριστού αγωνιζόμενη πνευματικώς δια της ασκητικής, λειτουργικής, μυστηριακής και εν γέννη αγιαστικής ζωής της Εκκλησίας μας. Στην Εκκλησία μας η ζωή είναι λογική και αληθινή. Πολλές φορές όμως παρεκκλίνουμε από τη λογική και αληθινή σχέση μας με τον Θεό, προσπαθώντας να παρουσιάσουμε ένα Θεό στα ειδικά μας μέτρα, ως να μην γνωρίζουμε τα γραφικά χωρία «Αυτός επίησεν ημάς και ούχ εμείς» και «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας». Στα ποικίλα ερωτήματα και πάσης πίσω προβλήματα βιοποριστικά, εθνικά, κοινωνικά, αισθηματικά και υπαρξιακά, η Εκκλησία του Χριστού αντιπαρατάσσει το γεγονός της Αναστάσεως, την νίκη επ' του θανάτου, δυνάμει της οποίας έρεται κάθε αδιέξοδο, αφού ο θάνατος τε θανάτωτε. Επομένως, το μείζον πρόβλημα έχει οριστικώς λυθεί, γιατί να βασανίζουν την ψυχή μας τα ελάσσονα προβλήματα. Χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως, την πήραν η λιφώτα. Αυτό το πλήρωμα της χαράς βίωνε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ όταν έλεγε συνεχώς «Χριστός Ανέστη, η χαρά μου». Είναι η πεπληρωμένη χαρά η οποία συνεχώς ανατροφοδοτείται από τη σχέση μας με τον Χριστό, τον μόνον αναμάρτητον, ο οποίος μας διαβεβαιώνει και την χαρά ημών ουδής αίρια φημών. Δεν μπορεί όμως κανείς με εγκόσμια κριτήρια να δικαιολογήσει τον εορτασμό του Πάσχα εν μέσω διωγμών, ασθενειών, κινδύνων και πολέμων. Αδυνατεί να κατανοήσει τον όρο «Σταυροαναστάσιμος» και να συλλάβει την έννοια του λόγου «Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο». Ο άνθρωπος, αντιθέτως, του Θεού αναφωνεί μετά του Αποστόλου Παύλου «Νην χαίρω εν της παθήμασή μου». Το παράδοξο αλλά μεγαλειώδες αίσθημα της χαρμολύπης, το οποίο συνέχει των πιστών χαρακτηρίζει τη ζωή του και την καθιστά ξένον άκουσμα και ξένον θέαμα. Η Ανάσταση του Χριστού δίδει την ελπίδα και τελικά την βεβαιότητα ότι όσο κι αν πονέσουμε, όσο κι αν κακοποιηθούμε ως άνθρωποι, ο μόνος ευεργέτης και σωτήρας μας είναι ο Χριστός, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Η Εκκλησία προτείνει τη σχέση της χαράς, της ελπίδος, της συγχωρήσεως, της προσαλλήλους αγάπης και του ασπασμού.
Η οδός αυτή πλατείνει τον άνθρωπο και του διανοίγει άλλους ορίζοντες πνευματικής ελευθερίας. Ενδέχεται, αδελφοί μου, η ωσάνω εκκλησιαστική πρόταση να απορριφθεί από τον άνθρωπο ως επίνεια κληρικών και μοναχών, ως ένταλμα ανθρώπων επιβουλευ... Το ενδέχεται. Πάμε. Ενδέχεται, αδελφοί μου, η ωσάνω εκκλησιαστική πρόταση να απορριφθεί από τον άνθρωπο ως επίνεια κληρικών και μοναχών, ως ένταλμα ανθρώπων επιβουλευομένων την ελευθερία των άλλων. Προτείνεται λοιπόν χάρη της αληθείας έρευνα ιστορική. Πώς η Εκκλησία με αρχηγό τον Αναστάντα Σωτήρα και Λυτρωτή έρει διαχρονικώς και δωρεάν τα ποικίλα αδιέξοδα ανθρώπων, εθνών και κοινωνιών, ευλογεί και αγιάζει ψυχές και σώματα, και πώς τα πολυάριθμα φιλοσοφικά και ιδεολογικά ρεύματα, οι κρατικοί μηχανισμοί και οι οικονομικοί παράγοντες προκαλούν, καταστρέφουν και προσφέρουν πόνο αντί για αγάπη και χαρά. Εκ των αποτελεσμάτων εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα. Η Εκκλησία προσφέρει ζωντανή διδαχή, ρήματα ζωής αιωνίου, για τον συνειδητό χριστιανό, οι λόγοι του Χριστού, που καθίσω εμάς ορφανούς, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν, σφραγίζουν τη σωτηρία της Εκκλησίας, η οποία ανανεώνεται διαρκώς εντός του λειτουργικού χρόνου. Ο εν Εκκλησίας εορτασμός της Αναστάσεως δεν παρέχει απλώς την ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος, υπουργεί το θαύμα της προσωπικής μας ενώσεως μετά του Χριστού και της συναντήσεως μετά του αδελφού, ο οποίος είναι ο Χριστός εν ετέρα μορφή. Αυτός είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο αληθινός εορτασμός του Πάσχα, αυτή είναι η ουσιαστική πρόγευση της Βασιλείας του Κυρίου, του αιωνίου Πάσχα, το οποίον προσδοκούμε. Η χάρις και το έλεος του Αναστάντος Χριστού ήσαν με θυμόν πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε να μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για τη σημερινή ιδιαίτερης σημασίας για όλους μας εκπομπής, διότι αφού φτάσαμε πλέον στην Ανάσταση, μιλάμε για νέα ζωή. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αλλαγή και μια πολύ μεγάλη στροφή που συντελείται εντός και εκτός και για ένα πραγματικό πανηγυρισμό. Θέλω λιγάκι να συζητήσουμε, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει στην πατρίδα μας, όπως είπαμε και φέτος που μας συγκαινιάσατε εδώ τον σταθμό που με πολύ αγάπη και εσείς συναγωνιστήκατε να δημιουργηθεί. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε ποιο θεωρούμε ότι είναι το μήνυμα και το νόημα της Ανάστασης για έναν λαό που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Και το γνωρίζετε καλύτερα εσείς για το ποιμνιό σας από τον καθένα μας. Το μήνυμα και το νόημα της Αναστάσεως για κάθε άνθρωπο είναι συγκεκριμένα το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Και όταν μιλάμε για πρόσωπο Χριστού, σημαίνει ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι, θα έλεγα, το πρότυπο ή αν θέλετε το μέτρο κρίσεως του κάθε ανθρώπου. Διότι ο Χριστός από αγάπη ήρθε στον κόσμο και έδωσε τον εαυτό του λύτερον αντί πολλών, που σημαίνει ότι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είχαν άμετρη αγάπη για τον άνθρωπο, για το δημιούργημά τους και του έδωσαν την ευκαιρία της επανασυστάσεώς του, της, θα λέγαμε, επαναφοράς του εις την πραγματική και φυσική του κατάσταση. Αυτό πραγματοποιείται βεβαίως πάντοτε με την απόφαση και τη θέληση του ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα όμως προτρέπει και κάθε άνθρωπο να τον ακολουθήσει και να φτάσει στο σημείο εκείνο που είπε ο Χριστός,
Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Σεβασμιότατε, φέτος νομίζω ότι για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, ίσως και περισσότερο, όταν λέμε όλη καλή Ανάσταση, εννοούμε και κάτι άλλο, πέρα από την προσωπική μας Ανάσταση. Καταλαβαίνετε το νόημα των λόγων. Η Ανάσταση είναι πάνω απ' όλα πρώτα προσωπική και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Ακριβώς αυτό βέβαια είναι κατανοητό. Διότι θα έλεγα ότι επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε μόνο πρόσκαιρα σε μια στενή χρονική περίοδο και μην μπορώντας να βιώσουμε όλο αυτό το γεγονός της Αναστάσεως από τις ημέρες εκείνης που ο Χριστός αναστήθηκε μέχρι σήμερα, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι η αληθινή Ανάσταση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, βιώνοντας την προσωπική Ανάσταση του κάθε άνθρωπος, ταυτόχρονα ενώνεται διά του Χριστού και ως μέλος της Εκκλησίας με όλους τους άλλους ανθρώπους. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Ακόμα και αυτά τα παιδιά τα οποία πολλές φορές χάνουν το δρόμο τους, χάνουν την πορεία τους από την αληθινή ζωή, από την όντως ζωή την οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Θεός, ακόμα και αυτά τα παιδιά θεωρούνται παιδιά του Θεού και εμείς οφείλουμε να τα αγαπούμε και να προσευχόμαστε για αυτά και ταυτόχρονα να βρίσκουμε όλοι μας το σημείο εκείνο με το οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε καταλλαγή και να μπορέσουμε να του δώσουμε και εμείς το βιωματικό πλέον μήνυμα το οποίο έχουμε εμείς. Σεβασμιότατη, η Ορθοδοξία θεωρώ ότι σε κάποιες περιοχές αυτή τη στιγμή κοντινές μας τελεί υποδιωγμών. Δεν θέλω να πάρετε θέση πολιτική, αλλά θεωρώ ότι στη Βόρειο Αφρική, αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, καθώς και στη Μέση Ανατολή, τον τελευταίο χρόνο, είναι διαμορφωμένο ένα κλίμα λίγο περίεργο, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τους εκεί Ορθόδοξους Χριστιανούς. Και βεβαίως θα θέλαμε να πείτε δύο πράγματα για τους αγαπημένους αδελφούς που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και δεν νιώθουν πολύ ασφαλής αυτή τη στιγμή. Προσωπικά και εγώ σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως εύχομαι ο Θεός να δώσει δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να ξέρετε ότι η Εκκλησία πάντοτε διώκεται. Ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο της Διαθήκης είπε «Ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξωση». Άρα λοιπόν όλος ο κόσμος ο οποίος πραγματικά ομολογεί Χριστόν εσταυρωμένο και τούτον αναστάντα, όλος ο κόσμος, όποιος και είναι αυτός, διώκεται. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι, όπως και είπα προηγουμένως, ότι μας αρέσει μόνο να σκεφτόμαστε σε στενά χρονικά όρια, αυτός ο στενός χρονικός, αυτά τα στενά χρονικά όρια τα οποία μας δίνουν μια γνώση πάρα πολύ περιορισμένη, δίδουν σε εμάς τους ανθρώπους, θα έλεγα, να κάνουμε μία, να ζούμε σε μία υπερβολή και να χάνουμε το μέτρο και να μην σκεφτόμαστε τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν βιώνουμε μία τέτοια κατάσταση, πρώτα έχουμε πρόβλημα εμείς οι ίδιοι μέσα στη δική μας την ύπαρξη, μέσα στο δικό μας το είναι. Βεβαίως. Μέσα στη δική μας την πορεία. Και επειδή λοιπόν έχουμε αμαρτωλές εμπειρίες στη ζωή μας, εκφραζόμαστε με αυτούς τους τρόπους που γνωρίζουμε όλοι. Πολλές φορές, ήδη στον πόλεμο της Σερβίας, την ημέρα του Πάσχα, εβομβάρδισαν τους ανθρώπους. Μα είναι δυνατόν χριστιανοί να βομβαρδίζουν πάλι χριστιανούς? Έχετε δίκιο, ήταν τραγικό. Τραγικό γεγονός. Που αυτό ακριβώς το γεγονός, πολλές φορές και άλλων θρησκειών άνθρωποι το σέβονται.
Βέβαια. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι σκοπός δεν είναι οι άνθρωποι και η καταστροφή των ανθρώπων. Σκοπός όλων αυτών των ανθρώπων είναι ιδιωτελής, είναι σε στενά γεωγραφικά και χρονικά όρια, διότι θέλουν να εξουσιάσουν. Επειδή νομίζουν ότι εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος. Επιστρέφουμε όμως σε παλαιότερες εποχές και πρέπει να ανασκουμποθεί στην κυριολεξία η Ορθοδοξία και ο Χριστιανός και να σταθεί ξανά στις επάλξεις για νέους αγώνες. Σαφώς και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όντως γίνεται αυτό το πράγμα και μάλιστα για να έρθουμε και στις ημέρες μας, ακόμα και στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, όπως είπατε προηγουμένως, στην Αφρική και πάλι εκεί διώγεται η Ορθοδοξία. Γιατί διώγεται η Ορθοδοξία? Διότι η Ορθοδοξία κατέχει την αλήθεια και η αλήθεια είναι εκείνη η οποία ελέγχει τους ανθρώπους. Όσο και αν θεωρεί ο άνθρωπος ότι είναι αδιόρθωτος, όσο και αν προσπαθεί να πνίξει τη φωνή της συνειδήσεώς του, έχει τη συνείδηση η οποία του λέγει τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος ή όταν προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, δεν το κάνει φανερά, το κάνει κρυφά. Άρα λοιπόν έχει την αίσθηση ότι είναι κακό. Ακριβώς. Όμως επιλέγει το κακό διότι τον βολεύει, διότι εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς, διότι ένα σωρό αιτίες μπορεί να βρεθούν. Δεν πάβει όμως να δυστυχούν άνθρωποι, δεν πάβει άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, δεν πάβει να υπάρχουν όμοιροι και βεβαίως να υπάρχει απαγωγή κάποιων ανθρώπων, όχι μόνο κληρικών, αλλά και άλλων ανθρώπων. Γεγονός, συμβαίνουν πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα. Γεγονός πάρα πολύ αρνητικό για τις ημέρες μας, ειδικά αυτές τις ημέρες που γνωρίζουμε ότι έχουν απαχθεί δύο κληρικοί, δύο επίσκοποι από τη Συρία. Ένας Ορθόδοξος, ο Μητροπολίτης Χαλεπίου και Αλεξανδρέτας και στην ίδια περιοχή ο Σιροϊακοβίτης επίσκοπος, οι οποίοι από κοινού προσπάθησαν να πάνε να δώσουν κάποια λύτρα για να ελευθερώσουν κάποιους ιερείς. Και βεβαίως να γνωρίσουμε ότι υπάρχουν και σύγχρονοι ιερομάρτυρες, διότι όταν θανατώνονται άνθρωποι με τέτοια σκληρότητα, καταλαβαίνετε τι μπορεί να φέρει σε όλους εμάς ένα τέτοιο γεγονός και πόσο μπορεί να μας ταρακουνήσει και να δώσει μια ευαισθησία σε όλους μας. Αλλά να διαταράξει και κάποιες σχέσεις ίσως πιθανότητα και κάποιες ισορροπίες. Εμένα αυτό προσωπικά έτσι με ανησυχεί λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Η ταραχή αυτή είναι εσκεμμένη. Εδώ προσωπικά θέλω να πω το εξής, ότι έγινε η επίθεση που έγινε στην Αμερική κατά τον Μαραθώνιο. Βεβαίως και καλώς το ανακοίνωσαν και ούτε το συμμερίζομαι. Δεν πρέπει να πω ότι καλώς έκαναν, ούτε και το δέχομαι αυτό, αλλά ταυτόχρονα όμως μία εβδομάδα μας τρέλαναν κυριολεκτικό, συγγνώμη για την μας βομβάρδισαν τα μέσα μαζικής. Για το γεγονός αυτό, τόσα χρόνια, τόσους μήνες τώρα, που άνθρωποι θανατώνονται στη Συρία, ποιος μιλάει? Ακριβώς. Στα ψηλά περνάει στις ειδήσεις αυτό, σεβασμιότητα, δυστυχώς. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι μακροχρόνια προγράμματα κάποιων μεγάλων δυνάμεων, οι οποίοι δεν σκέφτονται τον άνθρωπο, αλλά σκέφτονται μόνο το οικονομικό συμφέρον και την εξουσία και τίποτα περισσότερο. Σαν να έχουν τα πάντα υπό τους πόδες τους. Σταυρώνονται. Και όπως είπαμε προηγουμένως, θέλουν ένα Χριστό στα μέτρα τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολύ σοφό αυτό που είπατε. Θέλουν ένα Χριστό στα μέτρα τους. Διαπιστώνουμε ότι σταυρώνονται οι άνθρωποι, σταυρώνονται και οι λαοί. Και ο λαός μας επέστρεψε σε μία κατάσταση που δεν περιμέναμε και έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτό εδώ το στούντιο, σε μία συζήτησή μας, αλλά τώρα πια παίρνει μία άλλη διάσταση.
θρησκευτική και κοινωνική η έννοια αυτών των ημερών. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο να σταθούμε και στην υπόθεση της Σταύρωσης. Τι εννοούμε όταν λέμε Σταύρωση ενός ανθρώπου και ενός λαού? Όταν λέμε Σταύρωση, σημαίνει πάνω απ' όλα να κόψουμε το θέλημά μας. Βλέποντας την εικόνα του Σταυρού, το Χριστό επάνω στο Σταυρό, ταυτόχρονα πηγαίνει ο νους μας στο γεγονός της προσευχής του Χριστού που έλεγε «Πάτερ, ήδη δυνατόν απελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού». Και πάλι έλεγε και πάλι «Ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ». Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επάνω στο Σταυρό ο Χριστός ως άνθρωπος ενίκησε το θέλημά του και έκανε υπακοή στον Πατέρα. Αυτό είναι το γεγονός της Σταυρώσεως, το οποίο οφείλει κάθε άνθρωπος να βιώνει. Εάν το βιώνει με αυτόν τον τρόπο, όπως τον βίωσε ο Χριστός, τότε πραγματικά ο Σταυρός του Χριστού είναι και Σταυρός του κάθε χριστιανού. Και βεβαίως μετά από το Σταυρό επέρχεται η Ανάσταση. Γεγονός πάρα πολύ αξιόλογο και πάρα πολύ θετικό για την ανθρώπινη ύπαρξη, για όλους τους ανθρώπους. Και βεβαίως η ελπίδα της καταπατήσεως του θανάτου. Η Σταύρωση λοιπόν είναι ο παραμερισμός των προσωπικών μας αδυναμιών και του εγωισμού. Βεβαίως. Για χάρη του Πατρός. Είναι μια άλλη διάσταση αυτή τη Σταύρωση που μας δίνεται. Όχι μόνο του Πατρός, και εμείς ως άνθρωποι, ναι, και του συνανθρώπου. Και χάρη του συνανθρώπου μας. Και η θυσία σε επίπεδο ατομικό και εθνικό, τι έννοια μπορεί να έχει? Η θυσία σε επίπεδο ατομικό και εθνικό έχει πάλι την ίδια κεντρική έννοια, διότι όλα αυτά γίνονται από αγάπη. Θυσιάζομαι εγώ για να μπορέσει ο συνάνθρωπός μου να είναι ελεύθερος. Θυσιάζομαι εγώ προσωπικά για τους συνανθρώπους μου. Κάνω θυσία για τους ανθρώπους που αγαπώ, αλλά και όλο τον κόσμο ιδιαίτερα. Όχι μόνο τους οικείους μου, αλλά και όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφέρω λοιπόν να δω το γεγονός αυτό ως ένα γεγονός έκφρασης αγάπης προς τον συνάνθρωπο, τότε πραγματικά η πορεία αυτή είναι σταυρώσιμη. Δεν είναι εύκολη. Δεν μιλάμε εδώ στην προκειμένη περίπτωση ότι είναι μια μαθηματική εξίσωση ή οτιδήποτε άλλο ή κάτι το ανθρώπινο το οποίο μπορούμε να το δημιουργήσουμε. Εδώ χρειάζεται πόνος, χρειάζεται θέληση, χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται αγάπη. Εάν δεν κατορθώσουμε αυτά τα χαρίσματα να τα έχουμε, δεν μπορούμε να θυσιαστούμε για τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το εκείνο το οποίο ζητάει σήμερα η Εκκλησία μας από τον Χριστιανό. Να καίγεται η ψυχή του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου για τον Χριστό, αλλά ταυτόχρονα όμως αυτή η έκφραση της φλογώσεως της καρδιάς του εκφράζεται στο πρόσωπο του συνανθρώπου του. Διαπιστώνεται ότι, μιλώντας με το ποίμνιό σας, ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία του σημερινού Έλληνα μέσα στην δύσκολη εποχή που ζει? Πάντοτε και ανέκαθεν υπήρχαν. Επί το βελτίο εννοώ. Ναι, υπήρχαν οι δυσκολίες και οι ευκολίες. Πάντοτε υπήρχε η βελτίωση, πάντοτε υπήρχε και η στάσιμη κατάσταση ή αν θέλετε, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Πονηρή και γόητες προκόπτουσε επί τα χείρου». Ξέρετε, ο Άγιος Αθανάσιος τονίζει και λέει και ότι η ψυχή του ανθρώπου διαρκώς κινείται προς δύο κατευθύνσεις, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο άνθρωπος. Εκείνο το οποίο λοιπόν, εάν επιλέξει να ακολουθήσει πνευματικές εμπειρίες, γνωρίζει και καινούργιες πνευματικές εμπειρίες. Εάν επιλέξει πάλι αμαρτωλές εμπειρίες, γνωρίζει και καινούργιες αμαρτωλές εμπειρίες. Κατά συνέπεια λοιπόν, όλα αυτά συμπλέκονται μέσα στην πορεία του ανθρώπου και ο άνθρωπος πλέον κατανοεί το τι θέλει να ακολουθήσει.
Μόνο τότε θα μπορέσει να ταυτίσει το πρόσωπό του με το πρόσωπο του Χριστού. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες σιρήνες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι σιρήνες των καιρών μας, που γοητεύουν και παραπλανούν? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά. Χρειάζονται κάποιες δυσκολίες να μας ταρακουνήσουν, να μπορέσουμε να συνέλθουμε. Μία από αυτές τις εμπειρίες είναι και η οικονομική κρίση, που θεωρείται ότι είναι οικονομική κρίση, αλλά ουσιαστικά είναι κρίση αξιών και φαίνεται καθημερινώς μες στη ζωή μας. Ωστόσο όμως, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ακολουθήσει μία πορεία η οποία είναι αληθινή και η οποία είναι δεμένη με τη διδασκαλία του Χριστού, τότε είναι δύσκολη όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως, διότι χρειάζεται να κάνει πόλεμο με τον ίδιο του τον εαυτό. Οι δε σιρήνες οι οποίες υπάρχουν και ανέκαθεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν και πάντοτε θα υπάρχουν. Όλα αυτά όμως είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πλησιάσουμε πάρα πολύ κοντά στο Χριστό. Όταν υπάρχουν λοιπόν προκλήσεις και προσκλήσεις σύγχρονες για να φτάσουμε σε κάποιο σημείο να θεωρήσουμε τον εαυτό μας Θεό, τότε χάνουμε την πορεία μας και τότε όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε το πάθος μας. Τελικά θα έλεγα ότι όλες οι σιρήνες που είπατε προηγουμένως συγκλίνουν μέσα σε αυτό το γεγονός, στο πόσο ο άνθρωπος θα νιώσει ότι ο ίδιος είναι Θεός. Αυτή ήταν και η πρώτη αμαρτία. Τους είπε ο διάβολος στον Αδάμ και την Εύα, «Δεν σας είπε ο Θεός μη φάτε, φάγετε από αυτό το ξύλο, διότι θα γίνετε θεοί σαν γι' αυτόν». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος θέλησε με τη δική του και μόνο δύναμη να γίνει Θεός. Ενώ ο Θεός του είπε «Γίνε Θεός κατά χάρη, με τη χάρη τη δική μου, με τη βοήθειά μου». Ο άνθρωπος έβγαλε από τη ζωή του τον Χριστό. Και όταν ο άνθρωπος βγάλει από τη ζωή του τον Χριστό, τότε τα πάντα θεωρούνται σιρήνες, οτιδήποτε και αν θα κάνει στη ζωή του, είναι ένα γεγονός το οποίο τον οδηγεί στην αμαρτία. Που αμαρτία σημαίνει ότι δεν μαρτυρώ τον Θεό. Είναι το στερητικό άλφα, αμαρτία, άλφα και μαρτυρία είναι ότι δεν μαρτυρώ το Θεό. Η επιστήμη και η τεχνολογία τι ρόλο θεωρείτε ότι έχουν παίξει σε αυτή την αμαρτία του ανθρώπου και στη σύγχρονη αλαζονική στάση του απέναντι στο Θεό? Δεν νομίζω ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχει δημιουργήσει πρόβλημα, όσο έχουν δημιουργήσει προβλήματα οι διεφθαρμένες συνειδήσεις των ανθρώπων. Εδώ είναι το πρόβλημα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτό έχουν τονίσει και έχουν πει ότι όλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς δόξαν Θεού. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα απλό παράδειγμα να φέρω, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τι γίνεται εδώ στην προκειμένη περίπτωση? Άλλος τον χρησιμοποιεί για να μαρτάνει, άλλος τον χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί, άλλος τον χρησιμοποιεί για να γράφει κείμενα, άλλος το χρησιμοποιεί για την ιατρική, άλλος το χρησιμοποιεί με πάρα πολλούς τρόπους, άλλος πάλι το χρησιμοποιεί για να κατευθύνει βλήματα και οτιδήποτε άλλο για να σκορπίζουν το θάνατο. Άρα λοιπόν, δεν φταίνε ούτε η επιστήμη ούτε η τεχνολογία. Ίσα ίσα που τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα μέσα προς δόξαν Θεού. Ακριβώς. Εξαρτάται όμως από τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου που τα χρησιμοποιεί. Να πάμε λίγο στους νέους μας. Okay. Θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με την νεολαία μας, τα Ελληνόπουλα, αλλά και τους νέους ανά τον κόσμο. Πώς βλέπετε την νεολαία, ποια είναι η ηθική της, η ιδεολογική της τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, απέναντι στο Θεό? Έχει διαταραχθεί η σχέση τους με τον εαυτό τους, μεσούσης της κρίσης, με το Θεό, με τους γονείς τους, με τον περίγυρό τους? Προσωπικά έχω καταλάβει, έτσι βλέπω τουλάχιστον, ότι οι νέοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης. Για ποιο λόγο? Διότι δεν ζήσανε στέρηση στη ζωή τους. Δεν θέλω να τους κατηγορήσω,
Ωστόσο όμως βλέπω τη διαπαιδαγώγησή τους, η οποία φαίνεται μέσα πλέον στις εκφράσεις και το πώς διαβιούν οι ίδιοι οι νέοι. Περνούσα παραδείγματος χάρη εκθέσεις με τον Επιτάφιο και έβλεπα κάποιους νέους να κάθονται στην καρέκλα και να μην σηκώνονται. Περνούμε με τη σημαία για να πάμε στο Φυρκά για να γιορτάσουμε την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και κάθονται στις καφετέρειες και δεν σηκώνονται. Ποιος ευθύνεται? Και μόνο νέοι, αλλά και πολύ μεγάλοι άνθρωποι, αρκετά μεγάλοι άνθρωποι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανηθικότητας που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι, όπως είπα προηγουμένως, είναι κρίση αξιών. Εάν λοιπόν δεν καταλάβουμε, δεν διαπαιδαγωγηθούμε, δεν ακούσουμε το μεγαλύτερο, δεν μάθουμε, και δεν λέω να ακούσει ο νέος τον μεγαλύτερο χωρίς κριτική και να κρίνει και να δει. Διότι φτάσαμε σήμερα πολλές φορές και να κατηγορούμε τους νέους. Μα δεν φταίνε μόνο οι νέοι. Εμείς τι τους δώσαμε? Και αυτό που τους είπαμε το βιώνουμε, το λέμε αληθινό, μπαίνει μέσα στην ψυχή τους? Ή λέμε πέντε κουβέντες οι οποίες θα μιλήσουν, θα φανούν ότι, είναι γνωστή, ότι έχουμε γνώσεις και το έργο. Δεν αρκεί η παροχή γνώσεων πλέον, αυτό είναι σαφές. Να έχουμε το βίωμα το οποίο μπαίνει μέσα στην ψυχή του άλλου ανθρώπου. Εδώ πάσχουμε όλοι μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και οι μεγάλοι και οι μικροί και οι κληρικοί και οι νέοι και όλοι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα επιστροφή στο Χριστό και να έχουμε μέτρο κρίσεως στο Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα είναι το κριτήριο για το πώς θα ζήσουμε. Θέλω να έρθουμε σε ένα εθνικό θέμα, τον αφελληνισμό. Συνειδητό αφελληνισμό που είχε ίσως και σκόπιμα οργανωθεί της γλώσσας μας, την απομάκρυνση, τη σκόπιμη επίσης από την παράδοση, η οποία έχει τη βάση της στο ελληνικό σχολείο, το οποίο βεβαίως λειτουργεί έτσι όπως οφείλει να λειτουργεί, αλλά επί της ουσίας με σοβαρά κενά. Ο εκπαιδευτικός τι ευθύνη έχει πάνω σε αυτό? Θα έλεγα ότι την πρώτη και μικρότερη ευθύνη την έχουν οι μαθητές και μετά ο εκπαιδευτικός. Και ο εκπαιδευτικός τι μπορεί να κάνει? Και τι καλείται σήμερα? Όταν κάθεται και είναι υποχρεωμένος να βγάζει μία ύλη και η οποία είναι, του προσφέρεται με τέτοιο τρόπο. Όταν σε ένα έθνος, εν προκειμένου στην Ελλάδα, κάθε χρόνο αλλάζουν προγράμματα σπουδών, δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να πάει ένας λαός μπροστά. Και σαφώς θα έχουμε μείωση της γλώσσας και σαφώς θα περιοριστούμε σε ένα πάρα πολύ φτωχό λεξιλόγιο. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα έχει 6 εκατομμύρια λέξεις και με τα παράγωγα πάει με 60 εκατομμύρια. Που δυστυχώς... Άπειρες δυνατότητες. Που δυστυχώς επρότειναν οι ξένοι να μπει γλώσσα υπολογιστών η ελληνική, και εμείς οι ίδιοι την τορπιλήσαμε και δεν το δεχτήκαμε. Εμείς οι Έλληνες, που είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Τι θέλετε τώρα να κάνει ένας νέος άνθρωπος ή ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο? Έχουμε περιοριστεί σήμερα να χρησιμοποιούμε 500-600 λέξεις, άντε οι πιο λόγοι, οι 1000 ή 2000 και τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αγνοούμε και το εύρος και το κάλος της ελληνικής γλώσσας. Σταφώς. Έχει συνέπεια αυτό στο έθνος? Συνέπεια οπωσδήποτε θα έχει. Διότι όταν χτυπήσει ένα έθνος τη θρησκεία, την οικογένεια και τη γλώσσα, τότε σβήνει το έθνος. Τελούμε λοιπόν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης? Σαφώς έχουμε εκτακτή ανάγκη. Οφείλουμε να ανατροφοδοτηθούμε και να ανασκουμπωθούμε. Διότι θα χάσουμε πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν συνέλθουμε. Και ένα καλό το οποίο έχει αφήσει η κρίση, η λεγόμενη οικονομική κρίση, που εγώ προσωπικά δεν τη θεωρώ οικονομική, όπως είπα προηγουμένως, αλλά η κρίση αξιών, εάν δεν συνέλθουμε, θα είναι τραγική η κατάσταση. Τι μήνυμα, έτσι συνοψίζοντας και κλείνοντας, Αναστάσιμο, ως συμβουλή, ως ευχή, θα δώσουμε στους φίλους και τις φίλες σεβασμιότατες που μας παρακολουθούν?
Προσωπικώς θα έλεγα ότι δεν είναι πολλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα, απλώς να ταινίσουμε την εικόνα της Αναστάσεως και να πάρουμε μέσα στην ψυχή μας την ελπίδα που βγαίνει μέσα από αυτή. Γιατί βλέπετε ο Χριστός, μια εικόνα που είναι η Σάδου κάθοδος, να ανασταίνεται και να κρατάει στο ένα χέρι τον Αδάν και στο άλλο χέρι την Εύα, που σημαίνει ότι ανασταίνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αυτή λοιπόν η ελπίδα της Αναστάσεως, η οποία έχει περιοριστεί τόσο πολύ σε στενά πλαίσια και το χρησιμοποιούμε περισσότερο και το λέμε μόνο σε ανθρώπους που πενθούν για κάποιο προσφυλή πρόσωπο το οποίο έχει απέλθει από αυτόν τον κόσμο, αυτή η ελπίδα της Αναστάσεως πρέπει να φωλιάσει στην ψυχή του καθενός μας. Μόνο ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εάν κάνουμε αυτά τα δύο, τότε και θα ζήσουμε μυστηριακή ζωή, τότε και θα είμαστε ενάρετοι άνθρωποι, τότε θα ακολουθήσουμε τον Χριστό και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Έρχονται πλέον, διότι δημιουργείται μια φυσική κατάσταση πλέον στον άνθρωπο και στενοχωριέται αν δεν βιώνει αυτή τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή σας, να έχετε την υγεία σας και να ευχηθούμε σε εσάς φίλες και φίλοι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη.